Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024, στις 10.30 το βράδυ, έχουμε live. Θεματάρα. Το θέμα είναι βασισμένο στο χθεσινό podcast και έχει τίτλο «Εσένα, πόσο υγιής είναι η οικογένειά σου». Σας υπενθυμίζω πως χθες, 5η 25 Ιουλίου 2024, βγήκε το τελευταίο podcast για αυτή τη σεζόν, θα κάνουμε διάλειμμα τον Αύγουστο από τα podcast, που είχε θέμα τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς οικογένειας με ενήλικα παιδιά. Διάβασα τα σχόλια κάτω από το χθεσινό βίντεο, τα περισσότερα κάτω από το βίντεο του 66ου επεισοδίου του podcast και μου έδωσαν αφορμή και τροφή για το απόψινό live. Εσένα, πόσο υγιής είναι η οικογένειά σου? Ελάτε να συνομιλήσουμε, να πούμε τις ιστορίες μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να υπάρχουν στο live άνθρωποι οι οποίοι να δηλώσουν ότι είναι υγιής ή αρκετά υγιής η οικογένειά τους. Μακάρι, το εύχομαι. Γνωρίζω ότι αρκετοί από εμάς δεν έχουμε υγιή ευρύτερη οικογένεια, αλλά προσπαθούμε καθημερινώς συνειδητά να εξυγιένουμε τη ζωή μας μέσω της ψυχοεκπαίδευσης. Το live της Παρασκευής είναι μια ευκαιρία για Q&A, για ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι όσοι μπορείτε, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε τα super chat και τα super stickers για να κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις και να μην είναι συνέχεια τα ίδια πρόσωπα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα super chat και τα super stickers. Όσοι μπορείτε, καλό είναι και δείχνετε έτσι με αυτόν τον τρόπο έμπραχτα και την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη σας στη δουλειά που γίνεται εδώ στο κανάλι. Όσοι δεν μπορείτε, πάλι θα διαβάσω τις ερωτήσεις σας και πάλι θα ανταποκριθώ. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι το live της Παρασκευής είναι ένας τρόπος για να ενισχύσετε το κανάλι. Θα τα πούμε απόψε λοιπόν, Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024, στις 10.30, στο live της Παρασκευής, με θέμα «Εσένα, πόσο υγιής είναι η οικογένειά σου». Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα περιλάβω και το σύνδεσμο του χθεσινού podcast, τόσο ώστε αν κάποιος δεν κατάφερε να το ακούσει, να το ακούσει. Είναι σύντομο, είναι μόνο 24 λεπτά, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ουσιώδες. Θα σας δω απόψε.